Δημήτρα, πραγματοποιήσαμε σήμερα ένα κάλεσμα ως Δήμος Χανίων σε όλους τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και μετόχους της ΔΕΔΙΣΑ, εδώ στο εργοστάσιο, στην έδρα της εταιρείας, και είχαμε μια συνολική συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν τη δραστηριότητα, τις εξελίξεις, τα ζητήματα και των τεχνικών έργων αλλά και των διεκδικήσεων που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει ένα απόλυτο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δημάρχων του νομού πάνω στο πολύ σημαντικό ζήτημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Ενημερώθηκαν, έγινε μια εκτενή συζήτηση σε σχέση και με την εξέλιξη του έργου κατασκευής του νέου χυτή. Έγινε συζήτηση στο κομμάτι που αφορά την διεκδίκηση για το ΦΠΑ της ΔΕΔΙΣΑ, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί στο παρελθόν και για το κομμάτι των προτάσεων σε σχέση με τις αλλαγές που ζητάμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στο Υπουργείο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ακόμα καλύτερη λειτουργία. Σε γενικές γραμμές αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η πορεία εξέλιξης των έργων αλλά και των όποιων διεκδικήσεων υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρώσουμε όλες τις πολλαπλές και πολυεπίπεδες προσπάθειες στο τελευταίο διαστήματος με επιτυχία. Πείτε μας τι νεότερα υπάρχουν στο κομμάτι του ΦΠΑ, γιατί ξέραμε ότι η τοπική ΔΟΗ τέλος πάντων έχει μια αντίθετη ερμηνεία, κάνει μια ερμηνεία της εγκυκλίου που είναι... Υπάρχει μια επικοινωνία και με την ΑΔΕ κεντρικά στην Αθήνα και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις και εξειδικεύσεις ενδεχομένως που θα προκύψουν έπειτα από κεντρική απόφαση και θα δρομολογούν τις αποφάσεις τοπικά. Είμαι σίγουρος ότι το πλαίσιο το οποίο έχει μπει νομικά αλλά και στη βάση της εγκυκλίου είναι σε θέση και δίνει τη δυνατότητα στην τοπική ΔΟΗ να δώσει τη λύση όσον αφορά το κομμάτι επιβολής ΦΠΑ στην αποκομιδή, καθώς το κομμάτι επιβολής ΦΠΑ στο τμήμα της εναπόθεσης έχει λήξει οριστικά με δικαίωση των προσπαθειών μας. Και εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι θα τελεσφορήσει τελικά αυτή η συνολική προσπάθεια των δημοτικών αρχών, η οποία θα είναι σε απόλυτο όφελος όχι της εταιρείας της ΔΕΔΙΣΑ, αλλά του συνόλου των πολιτών του νομού.